Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων είχαμε σήμερα μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πετρίδη, τον οποίο ενημερώσαμε για τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα σενάρια τα οποία δρομολογούμε, ούτως ώστε να μπορέσει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και να εξυγχρονιστεί και να συμβαδίσει με τις νέες τάσεις της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Στη συνάντηση συντέθηκαν πάρα πολλά θέματα, διότι το ΚΙΠΕ ανοίγει είναι υπό την επίβλεψη και την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κύριος Υπουργός και οι συνεργάτες του έδειξαν αρκετή κατανόηση στα διάφορα θέματα τα οποία έχουμε θέσει για καλύτερη λειτουργικότητα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο, θα κρατήσουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και τους συνεργάτες του για την πολύ επικοδομητική συνάντηση που έχουμε και θα συνεχίσουμε μαζί για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε έναν Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πιο σύγχρονο και πιο επιμορφωτικό για τον κόσμο. Σειρά μου, πρώτα απ' όλα, έχω συγχαρεί για το διορισμό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΠΕ. Έχουμε δει αρκετά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΚΙΠΕ. Χαίρομαι που στις προτεραιότητες του είναι και ο εξυγχρονισμός και θέματα που αφορούν τις προκλήσεις της νέας εποχής με την τεχνολογική αναβάθμιση, με την ψηφιοποίηση. Είναι θέματα που συζητήσαμε επισταμένος και θα βρούμε τρόπους ούτως ώστε να βοηθήσουμε με γρήγορο τρόπο να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. Συζητήσαμε και τα προβλήματα που έχει το ΚΙΠΕ αλλά και τις προκλήσεις της νέας εποχής. Δραστηριοποιείται σε έναν τόπο που είναι ραγδαία, που γίνονται ραγδαίες αλλαγές και πρέπει και αυτό να μπορεί να συμβαδίζει με τις εποχές. Ξανά θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο για την όρεξη για δουλειά που έχει και το έργο το οποίο είναι διατεθειμένο να επιτελέσει, καθώς και τη διεύθυνση του ΚΙΠΕ. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να είμαστε δίπλα τους και όσον αφορά θέματα που αφορούν την οργάνωση, τον προϋπολογισμό του ΚΙΠΕ και όσον αφορά αυτή την προσπάθεια μετάβασης σε μια νέα εποχή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο θέμα προϋπολογισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι το ΚΙΠΕ έχει και μια ιδιάζουσα οργανική δομή, η οποία δεν μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές, επειδή δράζεται ως επιτοπλίστων σε δημοσιογράφους, δεν υπάρχουν θέσεις εύκολα που μπορούν να καταργηθούν για να δημιουργηθούν κάποιες άλλες. Όντως γίνονται προσπάθειες και από το ίδιο το πρακτορείο όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Έχουμε βρει και κάποιες λύσεις που αφορούν τεχνικά θέματα, θέματα τεχνολογίας, πώς να προχωρήσουμε με την αγορά υπηρεσιών και από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά σίγουρα το θέμα της στελέχωσης, όπως και σε άλλες υπηρεσίες του κράτους, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια του εφικτού να ενισχύσουμε.